Απόψε, Κωνσταντή, θα πεθάνεις για την Ελλάδα. Κωνσταντίνος Κανάρης, πλήρωχος από τα ψαρά. Η απάντησή του όταν ρωτήθηκε πώς κατάφερε να περιπολύσει την αυαρχίδα των Τούρκων στη Χίο. Κεφάλαιο 20. Κανόνια και μπουρλότα. Με την κατάληψη της Τρίπολης και την υποχώρηση του Ομερβριώνη πέρα από τον Σπυρχιό, το πρώτο έτος της Επανάστασης έκλεισε με επιτυχία. Η Πελοπόννησος, ένα μεγάλο τμήμα της Θερεάς και των νησιών, ήταν ελεύθερα. Στην Κρήτη, οι δυνάμεις ήταν αμφίροπες και ο Βοράς είχε πέσει. Αλλά η Επανάσταση είχε ριζώσει στον Νότο. Χωρίς την στήριξη από την θάλασσα και την κυριαρχία στο Αιγαίο, οποιαδήποτε προσπάθεια στην υπηρωτική Ελλάδα δεν θα έβρισκε αντίκρισμα. Για το λόγο αυτό, η θάλασσα έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην ασφάλεια των Ελλήνων. Και όπως θα δούμε και αργότερα στην ιστορία, η κυριαρχία στην θάλασσα θα παρέμενε σημαντική. Η υπεροπλία στη θάλασσα οφειλόταν στην εμπειρία των Ελλήνων και στους ηγέτες τους. Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, ηγέτιδα των Σπετσών, οι ψαριανοί Δημήτριος Παπανικολής και Κωνσταντίνος Κανάρης, καθώς και ο Ιδραίος Ανδρέας Μιαούλης, ανέλαβαν να οδηγήσουν τους Έλληνες στη θάλασσα. Στις ναυμαχίες στην ανοιχτή θάλασσα, εκμεταλλευόμενοι τα μικρά, ευέλικτα και γρήγορα πλοία τους, εφάρμοζαν παρόμοιες τακτικές με τις χερσαίες δυνάμεις. Χτυπούσαν και έφευγαν, αποφεύγοντας τα βαρύτερα και αργά τουρκικά πλοία. Όμως η τακτική που τους χάρισε αμέτρητες νίκες ήταν αυτή των πυρπολικών. Αυτά ήταν μικρά σκάφη, γεμάτα έφλεκτα υλικά, οι μπαρούτι, τα οποία τα έδαιναν στα μεγάλα πλοία των Τούρκων. Έπειτα έφευγαν με μία βάρκα και ο κυβερνήτης άναβε το φυτίλι τους. Με την ανατίναξη ή την ανάφλεξή τους κατέστρεφαν έτσι και το μεγαλύτερο πλοίο. Πρώτος ο Παπανικολής βύθισε στην Ερεσό μία τουρκική φρεγάτα με αυτόν τον τρόπο. Συνήθως τα πυρπολικά ή μπουρλότα πλησίαζαν αθόρυβα τη νύχτα, αλλά σύντομα άρχισαν να εφαρμόζονται και την ημέρα σε ναυμαχίες. Γνωστότερος μπουρλοτιέρης αναδείχθηκε ο ψαριανός Κανάρης. Σύντομα, ο Σουλτάνος αντιλήφθηκε ότι δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τους Έλληνες στη θάλασσα. Έτσι, από το πρώτο έτος της Επανάστασης, ζήτησε την βοήθεια του Πασά της Αιγύπτου, Μεχμέτ Αλή. Εκείνος διέθετε αξιόμαχο στόλο, εκπαιδευμένο με βάση τα δυτικά πρότυπα. Το 1822, σε αντίπεινα για την Επανάσταση αλλά και την σφαγή της Τρίπολης, ο Σουλτάνος διέταξε την καταστροφή της Χίου και των παραλίων της Μικράς Ασίας. Η Χίος είχε πληθυσμό 120.000 ανθρώπων και δεν συμμετείχε ενεργά στην Επανάσταση. Οι 7.000 Οθωμανοί έκαψαν, λαιλάτισαν και σκότωσαν, χωρίς να δείξουν το παραμικρό έλεος. Όταν έφυγαν από τη Χίο, σχεδόν 100.000 άνθρωποι είχαν είτε πεθάνει είτε εχμαλωτιστεί. Η καταστροφή προκάλεσε κύματα συμπάθεια στα ευρωπαϊκά κράτη και ενέτεινε τις προσπάθειές τους για βοήθεια στον αγώνα. Ακόμα και σήμερα, ο πληθυσμός του νησιού δεν έχει επιστρέψει στο αρχικό του πλήθος. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης έμαθε για τη σφαγή της Χίου και πρόλαβε τον στόλο των Τούρκων στο λιμάνι της. Ενώ οι Τούρκοι γιόρταζαν την ιερή τους γιορτή, τον Μπαϊράμι, πλησίασε κρυφά μέσα στη νύχτα και έδεσε τον μπουρλότο του στην αυαρχίδα. Μπορεί η ανατίναξή της να ενθουσίασε τους Έλληνες. Η Χίος όμως είχε ήδη καταστραφεί ολοκληρωτικά. Ο Κανάρης θα συνέχιζε την εκδίκησή του και αργότερα, το 1822, θα πυρπολούσε και τη νέα ναυαρχίδα των Τούρκων στην Τένεδο. Οι Τούρκοι πέρασαν τον υπόλοιπο χρόνο προφυλαγμένοι στα Δαρδανέλια και δεν τόλμησαν να ξανοιχτούν στο Αιγαίο ούτε το 1823. Το 1824, όμως,
ενισχυμένη από τον Αιγυπτιακό στόλο που είχε καταπνίξει την επανάσταση στην Κρήτη και εκμεταλλευόμενη τη διχόνοια και την ασυνεννοησία των Ελλήνων, επιτέθηκαν και κατέστρεψαν την Κάσο και τα Ψαρά. Τα δύο νησιά αντιστάθηκαν γενναία έναντι στην εισβολή, αλλά γνώρισαν την ίδια μοίρα με τη Χίο. Η καταστροφή των Ψαρών και της Κάσου ξύπνησε τους Έλληνες από τις εσωτερικές τους διαμάχες. Ήξεραν ότι ο στόλος των Αιγυπτίων θα χτυπούσε τη Σάμο και ύστερα την Ίδρα, τις Πέτσες και την Πελοπόννησο. Η επανάσταση κινδύνευε. Η Σάμος δεν έπρεπε να πέσει. Έπρεπε να τον αντιμετωπίσουν. Έπρεπε να ανακτήσουν τη θάλασσα. Ενάντια στα 100 πλοία και τα 2.500 κανόνια των Οθωμανών προέταξαν μόλις 70 σκάφη με 800 κανόνια. Στον κόλπο του Γέροντα, υπό την ηγεσία του Μιαούλη, νίκησαν τους Οθωμανούς, βυθίζοντας 27 πλοία και έπειτα τους κυνήγησαν στην Κο, την Σάμο και την Μικάλη. Η ανέλπιστη νίκη αυτή έτρεψε τους Τούρκους σε υποχώρηση. Οι εσωτερικές διαμάχες των Ελλήνων, όμως, δεν επέτρεψαν να ολοκληρώσουν ό,τι ξεκίνησαν στον Γέροντα. Ο Τούρκο-Αιγυπτιακός στόλος δραπέτευσε και η διχόνοια επέστρεψε. Οι Αιγύπτιοι θα ζούσαν για να πολεμήσουν μια άλλη μέρα και το λάθος αυτό θα το πλήρωναν οι Έλληνες αργότερα, πολύ ακριβά. Όμως, είχαν επικρατήσει στη θάλασσα, έστω και προσωρινά.